Αγανάκτηση σε γειτονιά στην Καλυθέα Ηρακλείου με φόντο το νερό που χάνεται στο δόστρωμα πάνω από 15 ημέρες. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες στην οδό Κουντουριώτη. Ένα μήνα. Ένα μήνα, τι γίνεται τώρα. Τίποτα. Παίρνουμε τηλέφωνο, μας λένε ότι έχει βλάβη. Έχουμε πολλές βλάβες, λέει, και δεν μπορούμε να τους φτιάσουμε. Να. Και πιο πάνω, παιδιά, έχει. 20 μέρες ασταμάτητα με αυτή τη ροή. Και δεν ξέρω τι έχει γίνει. Πραγματικά κάτι πρέπει να γίνει όμως. Αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε κράτος, αν θέλουμε να λέμε ότι έχουμε Δήμο και δεν έχετε κανείς. Αλλά τους ψήφους τους θέλουν. Αμαρτία μεγάλη να χάνει το νερό. Το νερό δεν το έχουμε και όμως το χάνουμε. Όπως υποστηρίζουν δημότες, αν και ενημέρωσαν τη ΔΕΗ, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό, ώστε το πολύτιμο αγαθό να μην χάνεται τόσο άδικα. Έχουμε ειδοποιήσει σήμερα, ο Δήμος είναι και η ΔΕΗ. Την έχουν ειδοποιήσει, δεν τρέχει τίποτα. Και εδώ τρέχει, στο σπίτι μου από την Αλμπάτα τρέχει, σε δύο τόπους. Και πιο πάνω δεν δίνουν σημασία. Είχα ειδοποιήσει εγώ τη ΔΕΗ, απλά είχαν λίγο πολύ κίνηση. Ναι. Είχαν πολλά προβλήματα και δεν ήρθαν. Χθες το απόγευμα ήρθε κάποιος και είπε ότι αν δεν βρει συνεργείο, λέει, να το φτιάξει σήμερα εργολάβο, θα το κλείνανε. Έχει σπάσει αγωγό. Έχει σπάσει αυτός που τροχοδοτεί τη δεξαμενή, από ό,τι υποθέτω. Ναι. Είναι συχνά τα προβλήματα εδώ, επειδή είναι παλιό το δίκτυο. Δημότες και διερχόμενοι οδηγοί καυτηριάζουν τις απαράδεκτες αυτές εικόνες, την ώρα που, όπως είπαν, τα προβλήματα με την υδροδότηση στην περιοχή τους είναι συχνά. Λυπηρό είναι, γιατί μας κόβουν το νερό, ενώ τρέχει όλη μέρα εδώ πέρα. Πρέπει να αλλάξουν το δίκτυο να πάει επάνω, γιατί κάθε 30 μέτρα έχει μπάλωμα. Και συνεχίζει και τρέχει. Το δίκτυο είναι παμπάλαιο, εάν δεν αλλάχτεί να πάει επάνω, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Πού είναι ο Δήμος? Μας το κόβουνε συχνά και μένουμε. Φέρουμε βιτία. Υπάρχει διαρροή στον αγωγό, παραδέχει το αντιπρόεδρος της ΔΕΗ, ο οποίος δεσμεύεται για λύση από την ερχόμενη Δευτέρα. Καταρχήν, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υδροδότησης. Στο σύνολό του, σχεδόν σε καμία περιοχή δεν έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι μόνο, το οποίο εμφανίζεται στην περιοχή της Καλυθέας, από ένα σημείο, ένα κολοκτέρ, το οποίο υπάρχει μια μικρή διαρροή, την οποία η υπηρεσία την έχει επισημάνει και άμεσα θα φτιαχτεί και αυτή η ζημιά, η οποία όμως δεν επηρεάζει την υδροδότηση στην περιοχή της Καλυθέας. Παράλληλα, δημότες της Καλυθέας εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και για τις εικόνες με τα ξερόχορτα που επικρατούν σε παρακείμενο πάρκο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του. Ένα τσιγάρο να πετάξουν μέσα, θα πάρουν φωτιά τα σπίτια.